Κύριε Χριστές, ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλή χρονιά και ευλογημένη, να ευχηθούμε και στον Δήμαρχό μας. Καλή θητεία και στο επιτελείο όλο, να είστε καλά. Είμαι βέβαιος ότι και αυτή η χρονιά θα είναι μια επίσης καλή χρονιά, γιατί έχουν γίνει όλα εκείνα που χρειάζονται, προκειμένου να λειτουργήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τα παιδιά μας και για τις οικογένειες. Φέτος πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και υπάρξει και μια νέα καινοτομία στο Δήμο Λαρισαίου. Ίσως κάποιοι να με έχετε ακούσει να λέω από την προηγούμενη περίοδο ότι αυτή τη θητεία ο Δήμος Λαρισαίου θα γίνει ένας ψηφιακός Δήμος. Πάρα πολλά πράγματα θα παρακολουθούμε μέσα από το διαδίκτυο. Τους παιδικούς σταθμούς λοιπόν έχει αγοραστεί από την προηγούμενη χρονιά ένα λογισμικό το οποίο θέλουμε να βάλουμε και θα το βάλουμε σίγουρα σε ενεργοποίηση σε αυτή τη νέα περίοδο, μέσα στο Σεπτέμβριο μάλλον, έστω και τον Οκτώβριο δεν είναι πρόβλημα, το ζήτημα είναι ότι θα βγει μπροστά, όπου πλέον όλη η διαχείριση των βρεφονηπιακών μας σταθμών θα γίνεται μέσα από εκεί και θα έχει τη δυνατότητα και ο γονιός να βλέπει μέχρι και τι τρώει το παιδί του. Αν ζητίζεται σωστά, να κάνει την αίτησή του, να βλέπει την επιδοχή του, να βλέπουν τα πάντα. Είναι λοιπόν μέσα σε μια λογική μετατροπής όλου του Δήμου σε ψηφιακό Δήμο, προκειμένου να είναι όσο γίνεται καλύτερη η εξυπηρέτηση των οικογενειών και των πολιτών. Είναι σημαντικά βήματα. Όσο και αν φαίνονται μικρά ίσως και δεν αντιλαμβανόμαστε τώρα, αλλά θα κάνετε τις αιτήσεις σας με αυτόν τον τρόπο, μέσα από το λογισμικό αυτό. Ξέρετε, από νωρίτερα η μοριοδότηση γίνεται εντελώς αντικειμενικά, χωρίς καμία υπογραφή κανενός από τις αιτήσεις. Λοιπόν, θα παρακολουθείτε την επίδοση του παιδιού σας στον σταθμό, στον παιδικό σταθμό με λεπτομέρεια. Η συνεργασία μας λοιπόν θα είναι πολύ καλύτερη για αυτό το επίπεδο.